techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το Motorola Zoom, το πρώτο tablet της Motorola και γενικά το πρώτο tablet που θα κυκλοφορήσει με το λειτουργικό σύστημα Android Honeycomb 3.0. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε το power on στο Zoom για να το δούμε μαζί. Dual Core Technology λέει, Nvidia Tegra 2 στο 1 GHz χρονισμένος, 1 GB μνήμη RAM, 32 GB ενσωματωμένη μνήμη. Υπάρχει, θα έρθει το μοντέλο που θα έχει την υποδοχή για την κάρτα 3G, δεν θα έρθει η Ελλάδα το μοντέλο Wi-Fi only. Επίσης, σε ένα από τα επόμενα updates θα ανοίξει και η υποδοχή για την κάρτα μνήμης microSD και θα μπορούμε να βάλουμε μέσα μία 30, έως 64 GB, άρα θα έχουμε τα 32 και έως 64 GB. Εδώ βλέπουμε το power on του Honeycomb, είπαμε Motorola και Google μαζί στην πρώτη έκδοση λειτουργικού Android, ειδικά σχεδιασμένη για tablets. Εδώ πέρα έχουμε οθόνη 10 ιντσών, 0,1 συγκεκριμένα, με κάδρο 16:9 για να μπορούμε να παίζουμε, να αναπαραγάγουμε τα βιντεάκια μας, τα HD, 1920x1080 pixels. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες υποδοχές σύνδεσης, έξοδος HDMI, σύνδεση, υποδοχή USB. Εδώ πέρα αυτό που βλέπετε είναι για το Cradle, ας πούμε, θα το πούμε έτσι, για το dock που μπορεί να συνδεθεί το Zoom. Το έχω εδώ κοντά μου, το βλέπετε, μπορεί να μπει έτσι. Και με τα υπόλοιπα αξεσουάρ, πληκτρολόγια και mouse να το χρησιμοποιούμε σαν έναν υπολογιστή μπροστά μας. Τα βάζω αυτά στην άκρη, σας τα έδειξα. Όλα τα αξεσουάρ θα έρθουν Ελλάδα προαιρετικά και θα μπορεί ο καθένας να τα αγοράζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε τι δουλειά έχει γίνει στο Honeycomb. Εδώ πέρα είναι το back πλήκτρο. Να πούμε ότι το λογισμικό δεν είναι σχεδιασμένο για συσκευές που θα έχουν hard keys ούτε πλήκτρα capacitive, όλα θα γίνονται μέσα στην οθόνη. Back button, home button εδώ πέρα, όπου δηλαδή και να βρισκόμαστε, κεντρική οθόνη. Και εδώ πέρα, όταν το πατάμε αυτό, εμφανίζονται οι εφαρμογές που έχουμε ανοίξει, οι πιο πρόσφατες. Βλέπουμε γενικά πώς πηγαίνει εδώ. Ουσιαστικά, σαν να είμαστε στο κέντρο ενός θόλου. Το βλέπετε πώς πηγαίνουν οι κεντρικές οθόνες που μπορούμε να τις γεμίσουμε προγράμματα, shortcuts προγραμμάτων ή widgets. Μέχρι 5 κεντρικές οθόνες, όχι μέχρι 5, 5 οι κεντρικές οθόνες, ούτε 6, ούτε 4, οι 5 θα είναι συνεχώς, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή. Μεταφορά widget με το γνωστό τρόπο, remove applications ή widget με το γνωστό τρόπο. Από εδώ κατευθείαν έχουμε search για web ή το έχουμε ρυθμίσει γιατί θέλουμε, για applications, για contacts κτλ. Πληκτρολόγιο εδώ πέρα και όπως και να το κρατάμε, το tablet είναι η σωστή του πλευρά, δεν έχει δηλαδή κάποιο περιορισμό. Πολύ ωραία, πάω πίσω, κεντρική οθόνη. Αν θέλουμε να πάμε applications, το βλέπουμε εδώ πάνω. Μάλλον πριν σας πάω applications, να δούμε λίγο εδώ πέρα το status bar με ημερομηνία, ώρα, μπαταρία, που έχει συνδεθεί σε ποιο δίκτυο Wi-Fi. Και ξανά πάνω βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε το status bar μπροστά μας και κλείνει έτσι και με το back button και βλέπουμε ότι το πλήκτρο που σας έλεγα πριν ήδη μας εμφανίζει στην προηγούμενη κατάσταση τι ήμασταν, σαν multitask, όχι σαν multitask, ήμασταν στο Google. Πάω εδώ πέρα applications, να πω ότι δεν μπορούμε να δείξουμε κάποια applications της Google, οπότε δυστυχώς, παιδιά, browser μπορούμε να δείξουμε νομίζω μόνο. Ναι, αλλά Maps, YouTube και Gmail δυστυχώς όχι. Πάμε να δούμε browser. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. techblog.gr, πάνω tabs, κανονικά, εμπειρία υπολογιστή, όσα tabs θέλουμε ανοίγουμε και μεταφερόμαστε σε αυτά.
εδώ πέρα, θα φορτώσει τώρα το Tech Blog, εξαρτάται και με τη σύνδεση Wi-Fi αυτή τη στιγμή που είμαστε. Καθυστερεί ελαφρώς, θα ανοίξει όμως. Ας φύγω από το About συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, αφού φόρτωσε τώρα, είμαστε OK. Να πούμε ότι όταν θα έρθει στη χώρα μας κάπου εκεί το Μάιο, θα είναι διαθέσιμη και, και το update μέσα από το Marketplace σε Flash Player 10.1. Έχετε ακούσει πολλά ότι δεν έχει Flash Player αυτή τη στιγμή με το λανσάρισμα. Ναι παιδιά, αυτό ισχύει, Αμερική πωλείται χωρίς τον Flash Player αυτή τη στιγμή, αλλά Μάιο που θα έρθει στη χώρα μας, το Motorola Zoom, θα μας έχουν υποσχεθεί από τη Motorola ότι θα είναι διαθέσιμο και το update μέσα από το Marketplace. Zoom in, zoom out, το βλέπουμε εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία όλα, και έτσι, και έτσι, και όπως θέλουμε. Πάνω τα tabs που σας έλεγα πριν, μπορούμε να ανοίξουμε όσες σελίδες θέλουμε. Από εδώ πέρα menu button με τα settings της κάθε εφαρμογής, συγκεκριμένα τώρα εδώ που είμαστε στο browser και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι άλλο δεν έχω να σας δείξω από εδώ. Παράδειγμα, να δούμε εδώ πέρα. Ανοίξουμε ένα άρθρο ακόμα. Ας φύγω όμως. Πάμε, είδαμε λοιπόν εδώ πέρα τα apps. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο shortcut από app, από εφαρμογή σε μία από τις 5 κεντρικές οθόνες, μπορούμε πιέζοντάς το, βλέπουμε κάτω ότι εμφανίζονται οι 5 κεντρικές οθόνες και μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Εντάξει, τώρα εγώ το έκανα the hard way. Αλλά πολύ απλά μπήκε εκεί. Οκ, και εντάξει, μπορούμε και να το μεταφέρουμε έτσι στην αμέσως επόμενη ή μπορούμε να το αφαιρέσουμε εντελώς στο remove. Apps λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο η τοποθέτηση των shortcuts σε μία από τις 5 κεντρικές οθόνες. Εδώ πέρα το scene που βλέπουμε είναι για προσθήκη widgets, υπάρχουν κάποια widget μέσα, α, και application shortcuts από εδώ πέρα πάλι, ok, αλλαγή wallpaper, έχει διάφορα εδώ, θα υπάρχουν και άλλα φαντάζομαι όταν θα κυκλοφορήσει κανονικά η συσκευή, select settings, κατευθείαν σε ποιο setting θέλουμε να πηγαίνουμε με one touch button. Πάω ξανά στα widget, να ρίξουμε μια ματιά στα widget που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Analog clock, μας λέει και τις διαστάσεις από κάτω, ενδιαφέρον. Βιβλία, maps, picture frame, YouTube, πολύ ωραίο. Βλέπουμε εδώ πέρα. Και από το πάνω που είναι σε μικρότερη διάσταση, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη επιφάνεια οθόνης που αυτό πραγματικά δεν θα μας πειράξει. Angry Birds, ας σας το δείξω, το ξέρετε ότι εντάξει, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά φαντάζομαι ότι θα ενθουσιαστείτε βλέποντάς το στο Zoom. Έλα. Παρά λίγο. Αυτά λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα το menu button, εδώ κεντρική οθόνη κατευθείαν και όπως σας είπα εδώ οι πιο πρόσφατες εφαρμογές εφαρμογές, γιατί και το search ουσιαστικά το Google Search εφαρμογή είναι. Και ξανά πάμε πίσω και βλέπουμε ότι, ότι συνεχίζει να ανοίγει, να έχει φορτώσει, να έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας που ήμουνα. Βγαίνω πάλι κεντρική σελίδα. Εδώ σας έδειξα το ωραίο status bar. Πάμε πάλι στα apps. Κάποιο παιχνίδι μπορώ να δείξω αυτή τη στιγμή. Να πω επίσης ότι η κάμερα εδώ πέρα παιδιά είναι 5 MP, διπλό LED flash. Μπροστινή κάμερα 2 MP. Και πάμε κλείνοντας, μπορώ να δείξω και κάποιο παιχνίδι φαντάζομαι.
Όχι, δεν μπορώ. Θα να κάνουμε έτσι ένα check γενικά στα settings του Honeycomb εδώ πέρα του 3.0. Να ρίξουμε μια ματιά μαζί τι και τι έχουμε. Δεν υπάρχουν διαφορές, παιδιά. Το γνωστό Android είναι, σε ό,τι αφορά δηλαδή την πλοήγηση στο μενού των settings, στα settings, flight mode, wifi κτλ. Sound, display, location, applications, privacy. Ελληνικό μενού θα έχει και πληκτρολόγιο όταν θα κυκλοφορήσει. Και ναι, είναι ουσιαστικά ένα μενού, δηλαδή, τακτοποιημένο για τα tablets, το Honeycomb, έτσι. Και με τη Motorola, όπως επανέλαβα στην αρχή, είναι αυτή που πλασάρει και εμφανίζει αυτή την πρώτη έκδοση Android για tablets. System updates, λοιπόν, θα έχουμε και over the air αναβαθμίσεις. Firmware version 3.0, το μοντέλο MZ601 και πάλι από εδώ μπορώ να συνεχίσω το παιχνίδι μου. Έλα, όχι, στα Angry Birds ή να βγω εντελώς πίσω. Αυτά, παιδιά, σε μια πρώτη ανάγνωση με το Motorola Zoom. Εδώ πέρα είμαστε βιαστικοί. Σε κάνα δύο εβδομάδες θα μας το στείλουν και κανονικά να το κρατήσουμε για κάμποσες μέρες στα χέρια μας. Θα φροντίσω να κάνουμε και κάποιο workshop, να συναντηθούμε, να το δούμε από κοντά όλοι μαζί. Αλλά ήμασταν λίγο βιαστικοί έτσι και καθίσαμε και κάναμε ένα hands-on εδώ πέρα, τώρα στο γρήγορο, για να το δούμε όλοι μαζί τι έχουμε να περιμένουμε από το Motorola Zoom, το οποίο, όπως είπα, γίνονται προσπάθειες να καταφτάσει στη χώρα μας κάπου στα μέσα Μαΐου, έτσι τέλος άνοιξης δηλαδή, σε κάνα τρίμηνο. Η έκδοση, μία έκδοση θα έρθει, 3G, όχι Wi-Fi only, Nvidia Tegra 2 στο 1 GHz, 10,1 οθόνη, 10,1 inches, 1 GB μνήμη RAM, όλα τα accessories που σας έδειξα πριν, dock για να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε σαν υπολογιστής, ασύρματο Bluetooth, πληκτρολόγιο και ποντίκι, και κανονικά μενού και πληκτρολόγιο ελληνικό όταν με το καλό έρθει. techblog.gr, Motorola Zoom, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!